Καλούμε τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, για να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, υιοθετώντας πλήρως το πρωτόκολλο όπως αυτό προηγήθηκε στον χαιρετισμό του φίλου Προέδρου της ΕΑΚ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη φετινή γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. Ένα θεσμό για τον οποίο όλοι στον ΚΟΑ αισθανόμαστε υπερήφανοι, θέτοντάς τον ως εκ τούτου με ιδιαίτερη τιμή για ακόμη μία χρονιά υπό την αιγίδα του οργανισμού. Η κορυφαία αυτή αθλητική εκδήλωση στην Κύπρο, ως μια γιορτή η οποία εδώ και δεκαετίες γράφει τη δική της ιστορία, δυστυχώς φέτος λαμβάνει χώρα κάτω από πρωτόγνωρες και αντίξουες συνθήκες, ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού. Απόψε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τιμούμε εσάς, τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριές μας για το 2020, τις κορυφαίες ομάδες, τους παραολυμπιονίκες και αθλητές ΑΜΕΑ, καθώς επίσης και τα ανερχόμενα μας ταλέντα για τις σημαντικές επιδόσεις, τις υψηλές διακρίσεις και την εν γέννη παρουσία σας κατά τη δύσκολη αθλητική χρονιά που μας πέρασε. Όλοι σας ανεξαιρέτως αποτελείτε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στις σελίδες του κυπριακού αθλητισμού, γραμμένο με χρυσά γράμματα. Επιπλέον σήμερα, μέσα από την κατηγορία των ειδικών βραβεύσεων, μπολιάζοντας αρμονικά το χθες με το σήμερα, τιμούμε επίσης εξέχουσες προσωπικότητες για την ανιδιοτελή προσφορά τους στο αθλητικό γίγνεσθε του τόπου, αλλά και το πολυπλευρό κοινωνικό τους έργο. Προσωπικότητες που διαχρονικά υπηρετούν την αθλητική ιδέα, θέτοντας το δικό τους στίγμα και λιθαράκι στην ιστορική παρακαταθήκη του κυπριακού αθλητισμού. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού του ΚΟΑ, τους οποίους και ευχαριστώ είναι όλοι εδώ μαζί μας απόψε, για την αφοσίωση και αμέριστη συμπαράσταση, θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μας τα θερμά μας συγχαρητήρια. Όχι μόνο προς τα τιμόμενα πρόσωπα της απόψινής γιορτής, αλλά και προς όλους τους συντελεστές της χρονιάς που μας πέρασε, τους αθλητές και αθλητηριές μας, τους προπονητές, τους αθλητικούς παράγοντες, τις ομάδες και τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τους εθελοντές, όλους τους αφανείς ήρωες και τις οικογένειες των αθλητών για τις θυσίες που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Στο πρόσωπό σας τιμούμε το ήθος, την αποφασιστικότητα, τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες, την ανεκτίμητη συνεισφορά σας στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της ιδέας του εφαγωνίζεσθε. Τα σημερινά παιδιά και η νεολαία χρειάζονται ισχυρά πρότυπα και στο πρόσωπό σας τα βρίσκουν. Πρότυπα δύναμης και αριστείας, αναδεικνύοντας τα ιδανικά, τις αρχές και αξίες του αθλητισμού. Μετά και την περσινή αναβολή, το 2021 είναι χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων. Αταλάντευστη στόχευση πολιτείας και ΚΟΑ συνιστά η καθολική στήριξη των προσπαθειών σας, έτσι ώστε να υψώσετε ξανά ψηλά την κυπριακή σημαία και να αποτελέσετε για ακόμη μια φορά τους καλύτερους πρεσβευτές της ιδιαίτερης μας πατρίδας στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα επιστρατεύσετε όλες σας τις δυνάμεις, προκειμένου να γράψετε ακόμη μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού. Παρά τα προβλήματα, θα μας κάνετε ξανά υπερήφανους. Η συλλογική προσπάθεια για δημιουργία καλύτερων συνθήκων προπόνησης και προετοιμασίας όλων των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους που έχουμε από κοινού θέσει. Εδώ πρέπει να τονίσω
ότι συντονιζόμαστε πλήρως με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, φίλε Πρόεδρε, για επιτυχία του σκοπού αυτού. Να μου επιτρέψετε να μην προβώ σε εκτενή αναφορά στην κυβερνητική πολιτική για τον αθλητισμό, τις δράσεις, τα προγράμματα και τον σχεδιασμό του ΚΟΑ ως η ανώτατη αθλητική αρχή της χώρας, κάτι το οποίο θα πράξει ακολούθως ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δράττω με της ευκαιρίας αυτής να τον ευχαριστήσω θερμά, όπως και τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα αθλητισμού, τον φίλο Πρόδρομο Προδρόμου, για την αδιάλειπτη στήριξη προς τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλουμε για να εκπληρώσουμε τους στόχους του οργανισμού και να φέρουμε σε πέρας τη δύσκολη αποστολή του. Ευχαριστώ θερμά, φίλε Υπουργέ, πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε διαθέσιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη την Ιφίλιο έχουν αλλάξει άρδιν την καθημερινότητά μας, με τον αθλητισμό να μην αποτελεί εξαίρεση. Επιθυμώ από το βήμα αυτό να σας διαβεβαιώσω ότι από την πρώτη στιγμή που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε την πανδημία, και αναφέρομαι βέβαια στο αθλητικό κομμάτι, πρώτη στη έγνοια μας υπήρξε στη βάση της ομαλούς και ασφαλούς επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους η σταδιακή ανάκαμψη και επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή θέσαμε ως ύψιστη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία όλων των αθλητών, τηρώντας πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες, πάντοτε βέβαια στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Εν μέσω πανδημίας, ο αθλητισμός αναζήτησε το δικό του ρόλο στις προσπάθειες αναχέτησης του ιού. Το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών στράφηκε στον αθλητισμό ως μέσο τόνωσης της υγείας του, σωματικής και ψυχικής. Ο αθλητισμός είναι υγεία και αυτό αναδείχθηκε περαιτέρω στην πρωτόγνωρη κατάσταση του εγκλεισμού. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σας έλειψαν οι αγωνιστικοί χώροι. Σας ζητώ να κάνετε ακόμη λίγη υπομονή, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη τον αγώνα μας, στον στίβο της ζωής αυτή τη φορά, μέσα από συντονισμένες δράσεις και συνέργειες με όλους τους αθλητικούς φορείς της χώρας, όπως πολύ εύστοχα υπογραμμίζει το μήνυμα της φετινής γιορτής. Let's restart. Ο αθλητισμός όχημα για επανεκκίνηση της κοινωνίας. Προτού κλείσω, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της ΕΑΚ, τον φίλο Ηρόδοτο Μιλτιάδους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, τόσο για την άρτια διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης, ειδικά με τις δυσκολίες στήρησης των σχετικών πρωτοκόλλων, όσο και για την άψογη μεταξύ μας συνεργασία, αλλά και προς όλους τους αθλητικογράφους της χώρας, παρόλες τις δυσκολίες που μας ανέφερες, φίλε Ηρόδοτε, για τον επαγγελματισμό και τη μεγάλη συμβολή τους στις προσπάθειες για ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, εύχομαι σε όλους υγεία και καλή αθλητική χρονιά. Σας υπόσχομαι, θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.